Καλησπέρα. Φίλοι. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πάμε λίγο στο κομμάτι της 16χρονης ανήλικης, όπου πρώτη εδώ, εχθές αποκαλύψαμε μέσα στην εκπομπή μας, ότι είχε δράσει το συγκεκριμένο ανήλικο κορίτσι. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν έρχεται η πληροφορία και η καταγγελία της μητέρας της ανήλικης να κάνει μήνυ στον άντρα της, για το λόγο ότι ο πατέρας έμπλεξε σε αυτή την υπόθεση την κόρη τους. Αυτό υποστηρίζει η μητέρα, η οποία είναι φιλόλογος στο επάγγελμα και αναφέρει ότι ο 45χρονος σύζυγός της ενέμπλεξε την 16χρονη κόρη τους. Να φτιάξουμε τον τίτλο λίγο, παρακαλώ. Σε ακούω. Χωρίς η ίδια η 16χρονη να το ξέρει. Η γυναίκα θα καταθέσει μήνυση και υποστηρίζει ότι αποκλείεται η κόρη της να ξέρει τι έκανε ακριβώς. Διότι δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας το παιδί της. Η μητέρα καταφεύγει εναντίον του σύζυγου και πατέρα του παιδιού που ενέπλεξε στην υπόθεση, σε αυτή την απαγωγή, το κοριτσάκι. Και ο 45χρονος αναμένεται να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα και να απολογηθεί. Δεν φαίνεται να έχει ελαφρυντικό και φαίνεται ότι οι εισαγγελείς δεν πιστεύουν τα όσα λέει. Ποιος δεν πιστεύουν, τη μάνα ή τον πατέρα? Τον πατέρα. Πιστεύουν ότι είναι μπλεγμένος και ότι ο ίδιος έμπλεξε την κόρη. Η κόρη, να πούμε, Φίλιππ, ότι έστελνε τα γράμματα στην οικογένεια του Λεμπεδάκη. Τα SMS, τα μηνύματα. Ακριβώς. Τα SMS μηνύματα. Δηλαδή το κορίτσι τι έκανε? Για τις επιστολές, όχι μόνο τα SMS. Α, και τις επιστολές. Τις επιστολές τα έστελνε η ίδια. Α, γραμματέας δηλαδή. Ακριβώς. Χωρίς να ξέρει ακριβώς τι κάνει το 16χρονο κορίτσι, δεν είχε αντίληψη. Mm-hmm. Ο πατέρας της την πίεζε και έπαιρνε κάποια λεφτά από αυτό, γιατί ο ίδιος ως μεσίτης δεν είχε δουλειά τα τελευταία χρόνια και προσπάθησε έτσι να βγάλει κάποια χρήματα. Ωστόσο, αυτό που κάνει εντύπωση είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται μετά την σύλληψη του επιχειρηματία, μετά την απελευθέρωση του επιχειρηματία από την αστυνομία, που αναμένεται να προκαλέσει σεισμό. Διότι ανάμεσα στους απαγωγείς φέρονται να εμπλέκονται τεράστια ονόματα. Ονόματα που, αν ακουστούν, θα προκαλέσουν μεγάλο σάλο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Νικολέτα, γνωρίζουμε ποιες ήταν οι σχέσεις του ζευγαριού, ήσαν μαζί? Για τη μάνα με τον πατέρα, ναι, είναι κανονικά. Ήσαν μαζί. Τότε εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί να ξέρουμε. Δεν είσαι δικαστής, κύριε Μουγιό. Όταν γίνεται δικαστής, τότε παρακαλώ πολύ. Όταν πάρτε το αξίωμα του δικαστή ή όταν γίνεται υπουργός, τότε παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Θα τα εξετάσει το δικαστήριο αυτά και βέβαια. Εδώ θα μου επιτρέψετε όμως να. Να απευθύνω συγχαρητήρια στους συναδέλφους της αστυνομίας, οι οποίοι πολλές φορές υπερβάλλουν αυτό. Μπράβο στην αστυνομία για αυτή την υπόθεση. Και είχαν αυτή την επιτυχία. Τουλάχιστον τα καταφέρανε. Το εκεί... λιγότερο μπράβο. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα λέει μπράβο. Γιατί... Πάμε τώρα, αφήσετε μπράβο και τις μπραβολογίες. Πάμε εδώ στο ρεπορτάζ λίγο. Το ρεπορτάζ εδώ πέρα λέει τα εξής. Η μάνα λοιπόν κατηγορεί τον πατέρα. Γίνεται μη οικογενειακή σφαγή αυτή τη στιγμή, γιατί συνυπεύθυνη για αμέλεια. Ανηλίκου. Αυτό είναι, είναι και η μητέρα. Έχει και η μάνα. Γι' αυτό έκανε τη μήνυση. Άρα και η μάνα θα κατηγορηθεί για αμέλεια του παιδιού της. Αλλά ο πατέρας έχει διπλή κατηγορία. Ο πατέρας κατηγορείται και για τη συμμετοχή στην απαγωγή μες στο κύκλωμα, αλλά και για αμέλεια του παιδιού του. Και ότι ενέπλεξε την κόρη του, η οποία φαίνεται στις κάμερες ότι είναι η ίδια που βρά. Ότι είναι η ίδια που πηγαίνει κάποιες επιστολές στην οικογένεια. Όχι η ίδια, δεν τα δίνει η ίδια τις επιστολές στην οικογένεια. Έκανε τη διαμεσολάβηση όλοι για να φτάσουν εκεί που έπρεπε. Δεν το είχε αντιληφθεί η μαμά. Έμπαινε στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, αγόραζε από διαφορετικά συνέχεια κινητά. Έπαινε φτηνά κινητά και πολλές κάρτες SIM. Ενδεχομένως γι' αυτό έκανε και τη μήνυση. Η μάνα να για να γλιτώσει ίσως κάτι. Και οι δύο γονείς θα περάσουν πρώτα τους εισαγγελέα και η μικρή, η 16χρονη, θα ανακριθεί από την αστυνομία ώστε να καταλάβουν το ρόλο της. Και άμα ήξερε, βέβαια δεν έχει και κάποιες ευθύνες, είναι 16 χρονών. Τι δεν έχει ευθύνες, βεβαίως έχει ευθύνες. Αν είναι 16 χρονών τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Ωστόσο, να πούμε ότι η αστυνομία κρατά ακόμα κλειστά το στόμα της, γιατί οι συλλήψεις έπονται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα εδώ πέρα η επιχείρηση. Πάμε στην τριβή.